κυλήσει μέχρι να μπει και ο κύριος στο στούντιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Φτάνει. Ακούγεται. Καλημέρα, καλημέρα. Μπράβο. Τι έγινε. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Χρόνια πολλά. Που γιορτάζεται σήμερα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να μας χαίρονται. 90, Ζουν κάποιοι. Πρέπει να ζουν. Από... θα έχουν και μυθεί. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να είναι 95. Θα υπάρχουν. Ναι, 100%. Σίγουρα. 100%. Και ο Γιώργος τα 15 χρόνια τα έχει περάσει εκεί. Τα μισά τη ζωή του. Σχεδόν τα μισά. Με κάτι κοπάνε. Κάπω έτσι. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω για αρχή. Πρώτα απ' όλα, πώς έγινε ο Ολυμπιακός, ποιος έκανε. Παππούς ο μπαμπάς και αυτά. Θυμάσαι. Ίσως να έγινε. Παρέα του σχολείου. Όχι, όχι, όλοι από οικογένεια, εξαδέρφια και αυτά ήταν όλοι παραθυναϊκοί. Από τον νησί. Έλα, αντίδραση. Στο νησί. Δεν ξέρω μετά. Το νησί είναι πράσινο. Έχει πολλούς. Έχει αρκετούς. Ναι. Έχει αρκετούς, ναι. Αλλά εντάξει, ήταν και η εποχή που και ποδόσφαιρο και μπάση ήταν φουλ όλα. Πολλοί αθλητισμός δεν υπήρχαν και τόσα άλλα. Κοινωνικά μέσα να ασχοληθείς με άλλες, να έχεις άλλες παράπλευρες απόλυτες, να το πω έτσι. Οπότε ότι σε όλη την παιδική ηλικία αυτό που ασχολούσα περισσότερο ήταν ο αθλητισμός. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλη την ώρα. Αλλά από ό,τι θυμάμαι και από αντίδραση αλλά και... ίσως το ήθελα. Δεν θυμάμαι, είμαι πολύ μικρός, θα τι να σου πω. Ναι, γιατί ξέρουμε και ξαδέρφια, ας πούμε, παραθέκη. Δεν ήταν εδώ ο Μάξο ο Κούντες, παλιά. Υπήρχε έτσι και μια αντίδραση. Έπεσε και εσύ μπάλα, μικρό ή. Τέρμα. Περισσότερο. Γιατί είναι από μπάλα, δεν το πω λίγα. Έφεραν τσαρούχια πολλά. Τσαρούχια, Γιατί λέει να σε δώσει, βάλω center back αύριο μαζί με το Σπανούλι. Στο μάτι με την ΑΕΚ. Βέβαια, γιατί ξαφνικά ξέρει τώρα. Μετά από εκεί που ήταν, ρε έτσι. Ρε, να αρχίσω από τώρα. Λοιπόν. Αν. Εντάξει, είπε για τι στιγμέ τη πικρέ, είπε όλα αυτά. Έφυγε. Πέρασε καλά τον ένα μισό χρόνο που έφυγες. Καλά, καλά. Τον ένα χρόνο πρέπει να πέρασε καλά. Εντάξει, όχι. Πρώτα απ' όλα με τη σειρά, το αγροτικό ήταν ωραίο στη Λάρισα. Ναι, ήμουν πολύ τυχερός εκείνη τη χρονιά γενικότερα. Παρόλο που πήγα δανεικός με τον τρόπο που πήγα, είχα και τον Μπαρτζόκα προπονητή. Ήταν και έτσι η ομάδα που στηριζόταν σε Έλληνες. Ήταν μια χρονιά που είχαμε δουλέψει αρκετά καλά και κάναμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είχαμε βγει 7 και είχαμε χάσει στα πλοία τον Άρη τότε. Που για την Ολύμπια σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό και γενικότερα πέρασε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και πολύ καλή παρέα εδώ και όλα τα παιδιά. Για πες τώρα, συμφωνείς, Λονδίνο πιο... Και εντάξει... Εσύ πώς το βλέπεις, παιδί μου, το έζησες κιόλας καλύτερα για εμάς. Η πρώτη φορά ήταν περισσότερο σαν, εντάξει, σαν θαύμα, έλεγες ότι ήταν λίγο μέσα, λίγο η τύχη, λίγο θαύμα, λίγο απ' όλα. Τη δεύτερη φορά στο Λονδίνο, εντάξει, ήταν κάτι το οποίο έλεγες αποκλείεται, ξέρω. Δηλαδή, η δεύτερη φορά σε ρίτο, αλλά ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο, πιο ακατόρθωτο. Δηλαδή, ναι. σου επιβεβαιώνει και ουσιαστικά και την πρώτη σου ανωτερότητα, την πρώτη σου καλή χρονιά που έκανες. Εντάξει, δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω, ξέρεις, ήταν όντως, κάθε μία έχει το δικό της συναίσθημα. Ίσως την πρώτη το διασκεδάσαμε πιο πολύ και το χαρήκαμε πιο πολύ, αλλά η πρώτη ήταν μια φάση που κοιταζόμαστε ένας με τον άλλο και το ψεύαμε, ουσιαστικά. Είναι αλήθεια, ψεύμα. Τη δεύτερη φορά ήταν πιο, το πήραμε πιο cool, παρόλο που σαν επίτευγμα ίσως για μένα είναι πιο μεγάλο. Θέλω κάτι πάλι να πούμε, να ξαναπάμε στον Ολυμπιακό, λίγο στο γενικό του, επί τη ευκαιρία των γενεθλίων και όλα αυτά. Τώρα σας έχει κάτσει, θεωρείς ότι είναι, έχει έρθει μια ερώτηση. Κάποια στιγμή, Γιάννη, πρέπει να τα δούμε και αυτά. Ναι, θα το ρωτήσω. Αλλά τέλος πάντων, που μιλάει γενικά για το κλίμα που επικρατεί αποκλειστικά και μόνο στη δική σας ομάδα. Αυτό τώρα πώς το φτιάχνετε, δηλαδή, εσύ είπαμε, εντάξει, Ολυμπιακός από παιδάκι. Έχεις δύο πρόεδρους, οι οποίοι και αυτοί από παιδάκια είναι στον Ολυμπιακό, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, πήγαιναν, έβλεπαν, παίζουν ρόλο όλα αυτά. Παίζει ρόλο σε τι πράγμα σε εννοείς. Στο να φτιαχτεί η στόφα μιας ομάδας. Όλο το πράγμα. Όλο αυτό. Όλη αυτή η ομπρέλα που από κάτω βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι και λειτουργούν. Σας απλά... βοηθάει αυτό ακόμη και στα δύσκολα. Εντάξει, σίγουρα. Θεωρώ ότι. Εντάξει, τα αχήματα λέμε με τον κόσμο δευμιστικά και πεσήματα σας έχουν κάνει. Εντάξει, τι, εγώ πιο μικρός όντως δηλαδή. Ήμουνα πιο. Να το πω πιο φιλάθλος, πιο παραδός και αυτά, αλλά πλέον τα βλέπω τα πράγματα πολύ ουδέτερα. Yeah. Δηλαδή είμαι πολύ αντικειμενικός και όταν χάσω κάποια στιγμή θα χάσω και θα το παραδεχτώ. Οπότε δεν βάζω μπροστά, είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν έχω στο μυαλό μου την καφρίλα, να το πω έτσι. Ναι. Yeah. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Από εκεί και πέρα εντάξει και οι προέδροι και ο καθένας με την αγάπη που έχει στο σύλλογο και άμα σέβεται και τον εαυτό του και την ομάδα και τους συμπαίχτες,
προσπαθεί να βρει τρόπο όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά για να πάει καλύτερα. Επιβάλλεται στην ομάδα που βρίσκεσαι. Όχι μόνο στο Ολυμπιακό, όσε ομάδε έχουν στόχο και το Final Four αλλά και το πρωτάθλημα στη χώρα του. Επιβάλλεται το να, το να είσαι σωστό, να βρίσκει τρόπου, γιατί η πίεση όπω ξέρουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να έχει κερδίσει 10 παιχνίδια και να χάσει ένα και να υπάρχει πάλι μουρμούρα ή να υπάρχουν απαιτήσει όπου πρέπει να κερδίζει συνέχεια. Οπότε πρέπει να ξέρει να το διαχειρίζεσαι αυτό και, και μέσω τη αγάπη σου προ την ομάδα αλλά και μέσω της, του δικού σου σεβασμού που έχει προ τον εαυτό σου. Θα σε ρωτήσω έτσι όπω μου έρχεται στο μυαλό. Αν ήμουν. Αν, όχι, αν ήμουν. Αν ήσουν, αν ήσουν Αγγελόπουλο, θα το έκανε. Θα μπλεκώσουν. Πώ το βλέπει, έχει σκεφτεί δηλαδή. Απει, ξέρω, έχουμε δύο άνθρωπου. Τι κάνουν, τι πληρώνουν, πώς μπαίνουν μέσα, τι γίνεται. Έξω από το χορό, εύκολα το λες, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα πολλοί μπορεί να λέγανε ότι εγώ αν ήμουν στη θέση τους να το έκανα αυτό, αλλά θεωρώ ότι στην πράξη λίγοι θα το κάνανε. Ναι. Οπότε, δηλαδή, γενικότερα αυτό που κάνουν, το να πούνε, να τα δίνουν όλα τα λεφτά από την τσέπη τους και να, και να αγαπώνται στην ομάδα που υποστηρίζουν και από μικρή κιόλας και να βάζουν λεφτά κάθε χρόνο και να μπαίνουν μέσα, δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια, σίγουρα είναι κάτι το οποίο εύκολα ίσως να το λες. Λες εγώ άμα είχα χρήματα θα το έκανα, αλλά στην πράξη είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Και το θέμα είναι τώρα αν υπάρχει λύση για το άθλημα γενικά μέσω δημοσιογράφων, παικτών, παραγόντων, δεν ξέρω τι, αυτό να διαφοροποιηθεί. Στην Ισπανία έζησες, εσύ στην Ισπανία. Mm-hmm. 8 τηλεοπτικές διαφημίσεις μόνο για μπάσκετ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Όντως είναι πολύ διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά εντάξει στην Ισπανία είναι, είναι, και, αλλιώς. Είναι και λίγο αλλιώς λόγω ότι κάθε πόλη έχει τη δικιά της ομάδα όπου υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν είναι μόνο όλοι η Μπαρτσελόνα. Στη Μάλαγα δηλαδή η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ δεν έχει πολλούς. Ήταν ελάχιστοι. Ήταν όλοι η Μάλαγα, ποδόσφαιρο μπάσκετ. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή.